Στο στέκι των Λαϊκών Επιτροπών Καβάλας του ΚΚΕ στην οδό Αριστοτέλη Στάνη 1, συγκεντρώνονται από χθες το απόγευμα είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς, όπως έγινε γνωστό μέσω συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν σήμερα το πρωί προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα είδη που θα συγκεντρωθούν είναι ινόπνευμα λευκό, πάνες για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, υποσέντονα μιας χρήσης, γάζες, χαρτί υγείας, χλωρίνες, φυσιολογική ορή, ιόδιο, γάντια μιας χρήσης, γάλα, φρυγανιές, άνθος αραβοσίτου, κομπόστα, ζάχαρη, πλαστικά ποτήρια, κλινοσκεπάσματα, ράντζα και ό,τι άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο στους συμπολίτες μας που περνάνε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τους μαθητές του νομού Κεφαλονιάς που περνάνε δύσκολες ώρες από τις 26 Γενάρη και μετά που έγινε ο σεισμός και τα χτυπήματα είναι απανωτά. Οι εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση είναι συγκλονιστικές. Το πάμε θέλοντας να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στο λαό της Κεφαλονιάς. Καλούμε όλα τα συνδικάτα, τους συλλόγους, τις λαϊκές επιτροπές και όποιον ατομικά το επιθυμεί να εκφράσει αυτή την αλληλεγγύη και να συγκεντρώσουμε τα είδη πρώτης ανάγκης που τόσο έχουν ανάγκη. Να πούμε ότι τη φροντίδα για τη συγκέντρωση των ειδών αυτών θα την αναλάβουν οι λαϊκές επιτροπές της Καβάλας, εδώ πέρα στο χώρο αυτό στην Αριστοτέλη Στάνη 1 και θα είναι ανοιχτά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και αυτή τη βδομάδα, δηλαδή σήμερα και αύριο, και την επόμενη βδομάδα 6 με 8 το απόγευμα. Τα υλικά που συγκεντρώνουμε είναι, θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω. Ινόπνευμα λευκό, πάνες για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, μωρομάντιλα και πάνες για παιδιά. Υποσέντονα μίας χρήσης, χαρτί υγείας, χλωρίνες, γάζες, φυσιολογικούς ορούς, 1000 ml, μπεταντίν, γάντια μιας χρήσης, γάλα ευαπορέ, φρυγανιές, άνθος αραβοσίτου βανίλια, κομπόστη ζάχαρη, ντοματοπολτός, πλαστικά ποτήρια, πιρούνια, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα και ράντσα. Και ό,τι βέβαια άλλο κρίνει ο καθένας ότι μπορεί να προσφέρει. Να πούμε ότι η κίνηση αυτή δεν είναι μία ελεημοσύνη. Είναι μία έμπρακτη ταξική αλληλεγγύη του λαού της Καβάλας προς το λαό της Κεφαλονιάς. Θέλουμε επίσης αν πάμε να χαιρετήσουμε τα ταξικά συνδικάτα της περιοχής της Κεφαλονιάς, τις επιτροπές αγώνα που από την πρώτη στιγμή στήθηκαν και από την πρώτη στιγμή διεκδικούν αγωνιστικά λύσεις στα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δείχνοντας, να πούμε και αυτό, και στους υπόλοιπους εργαζόμενους τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν. Έχουν κάνει κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες από τα πιο μικρά πράγματα μέχρι τα πιο μεγάλα. Για το νερό, για τη στέγαση, για την υγειονομική περίθαλψη, για τους ανέργους, για τα μεροκάματα που χάνονται από τους εργαζόμενους που δεν δουλεύουν, για τους μαθητές, για τα νοσοκομεία που έχουν κλείσει, για τις μεταφορές, οι οποίες από τότε που αποκαταστάθηκε η λειτουργία, να το πούμε και αυτό, η θαλάσσια συγκοινωνία μάλλον μεταξύ Λεξουρίου και Αργοστολίου, οι εφοπλιστές μεταφέρουν μπότους, ζητάνε λεφτά για να μεταφέρουν όχι μόνο τον κόσμο από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά και για να μεταφέρουν και τη βοήθεια που πηγαίνει από το Αργοστόλι στο Λεξούρι. Ο σεισμός στην Κεφαλονιά ανέδειξε για μια ακόμα φορά την έλλειψη της σεισμικής θωράκισης που υπάρχει. Η ΠΑΣΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στους μικροαπασχολούμενους, αυταπασχολούμενους, μικροεπαγγελματίες, αλλά και στον κλάδο των αυταπασχολούμενων συνταξιούχων, δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το κάλεσμα που κάνουν οι λαϊκές επιτροπές, που κάνει το ΠΑΜΕ και όλες οι επιτροπές αυτές που στηρίζονται από το λαό και από την εργατική τάξη. Έτσι λοιπόν εμείς θέλουμε, απαιτούμε τώρα αυτή τη στιγμή και αυτό κάνουμε εμείς σαν ΠΑΣΕΒΕ, να δυναμώσει η ταξική αλληλεγγύη στα λαϊκά στρώματα, να παρατάξουμε την οργανωμένη πάλη των κατοίκων για την διεκδίκηση από το κράτος ουσιαστικών λύσεων. Θέλουμε και εδώ και τώρα άμεση η ανάγκη αντισεισμικών ελέγχων σε όλα τα νησιά και ιδιαίτερα του Ιωνίου, διότι αυτό το απαιτούμε διότι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης δεν θέλει να πάρει μέτρα πρόληψης και προστασίας που να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες από φυσικά φαινόμενα, όπως είναι ο σεισμός, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και όλα αυτά.